τα κοινά μεταξύ Χίου και Άνδρου όσον αφορά τη φύση? Ας πούμε ότι έχουμε ορεινούς όγκους και τα δύο νησιά έχουμε ορεινούς όγκους. Ναι. Είναι μεγάλα νησιά του Αιγαίου. Κοιτάζει το ένα το άλλο, έτσι. Ναι. Εγώ μένω στην ανατολική πλευρά του νησιού της Άνδρου και μπορώ να δω τη Χίο όταν έχει καθαρή ατμόσφαιρα. Φαίνεται η Χίος. Φαίνεται, ναι. Είναι νησιά που πέρα από τα... Τη φύση της Χίου ομολόγω δεν την ξέρω τόσο καλά. Είναι... Έχει τον Κάμπο. Ο Κάμπος επίσης είναι ένα κομμάτι στην Άνδρο, έχουμε τα Λιβάδια, είναι μια περιοχή κοντά στη χώρα που εξειδικεύεται στην παραγωγή σπεριδοειδών. Θυμίζει λίγο τον Κάμπο. Έχουμε κοινά στοιχεία δηλαδή. Και φυσικά είναι αυτοσύνη, είναι ένα πολύ κοινό σημείο. Και το γεγονός ότι δεν το... υπήρξε, είναι αυτοσύνη, η εμπλοκή στην ναυτιλία. Ναι. Και το γεγονός ότι δεν υπήρξαν και τα δύο νησιά τουριστικά με τη συμβατική έννοια, ούτε η Άνδρο ούτε. Ναι. Έχει αναπτύξει δίκτυο κομματιών στη Σάμο, στην Άνδρο. Στην Άνδρο βρήκαμε ένα ημιτελές και κατά κάποιο τρόπο αφημένο έργο που είχε προηγηθεί από την πρώην νομαρχία. Και στην ουσία το συνεφέραμε, τον διωτήσαμε, ύστερα από μια εκπαίδευση που περάσαμε σε μια ευρωπαϊκή πιστοποίηση, πώς μπορούμε να φτιάχνουμε διαδρομές με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, γιατί φυσικά μας ενδιαφέρει να φέρουμε κόσμο από τις χώρες της Ευρώπης. Αυτό είναι κυρίως οι άνθρωποι που έχουν κουλτούρα στο περπάτημα και ενδιαφέρονται. Και συντηρήσαμε και επεκτείναμε το δίκτυο που βρήκαμε, το οποίο φτάνει σήμερα τα 160 χιλιόμετρα. Συντηρημένο? Ναι, ναι, με πλήρη σήμανση. Σοβαρά. Με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ναι. Υπάρχει άλλο στόχο τόσο μεγάλο? Αν υπάρχει άλλο δίκτυο, άλλο τόσο δίκτυο, μεγάλο, ναι. Νομίζω ότι με σήμανση και με φροντίδα τέτοια, νομίζω πως όχι. Ναι. Αυτό προσελκύει τουρισμό? Αυτό φυσικά προσελκύει τουρισμό. Ήδη υπήρχαν κάποιες αγορές που ερχόντουσαν στην νησί, από την Ολλανδία, κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, την Αγγλία. Και τα τελευταία χρόνια που φροντίσαμε έτσι πολύ συστηματικά το δίκτυο, έχουμε δει σημαντική αύξηση προσέλευσης του κόσμου. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα νούμερα στα χέρια μας, αλλά έχουμε πάρα πολλές ενδείξεις ότι ο κόσμος έχει αυξηθεί. Λαμβάνουμε καθημερινά δεκάδες ευχαριστήρια μηνύματα. Έχουμε συνεργασίες με ταξιδιωτικούς οργανισμούς της Ευρώπης, με τους οποίους σχεδιάζουμε. Πιστοποίηση τη λάβαμε στην ουσία ένα χρόνο πριν. Μάλιστα. Ήδη μέσα σε αυτό το χρόνο έχουμε δει σημαντικές αλλαγές και νέο ενδιαφέρον για το νησί. Μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματα, εκεί που ερχόντουσαν για 3 μέρες κάποια ταξιδιωτικά γραφεία, τώρα κάνουμε προγράμματα για 10 ημέρες. Έχετε γραφεία που κάνουν αυτόν τον τουρισμό, δηλαδή? Εμείς συνεργαστήκαμε με γραφεία του εξωτερικού, ναι, τα οποία εξειδικεύονται σε πεζοπορία. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Τη Χίο πώς την έχεις δει, την έχεις περπατήσει για... Τη Χίο δεν την έχω περπατήσει όσο θα ήθελα, και έχω καταγωγή από τη Χίο και έχω περάσει πολλά παιδικά καλοκαίρια εγώ και έχω πολύ ωραίες μνήμες. Α. Από το Βασιλιώνικο είναι καταγωγή. Η μητέρα? Η μητέρα. Α, μάλιστα. Και έτσι την αγαπώ ιδιαίτερα τη Χίο, την ξαναβρήκα ξανά όταν ξεκίνησα το διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, γιατί το τμήμα τουρισμού ήταν εδώ, το ερχόμουν. Αλλά έτσι με μεγάλη χαρά γνώρισα την αντίστοιχη ομάδα της Χίου εδώ, τον Γιώργο τον Χαλάτση και όλα τα υπόλοιπα τα παιδιά που βρίσκονται. Και νιώθω έτσι μια βαθιά σύνδεση. Έχουμε τις ίδιες ιδέες, έχουμε τα ίδια όνειρα, το ίδιο μεράκι.